Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκης, σας καλωσορίζω για μία ακόμα φορά στο κλειστό του Έρντομ και θα παρακολουθήσουμε την πρεμιέρα της πρώτης αγωνιστικής, πρώτο παιχνίδι της βραδιάς λοιπόν, αναμέτρηση μεταξύ των Boston Celtics και των Ανατολία Jazz. Οι ομάδες προέρχονται αγχώτερες από ήττα στο θεσμό του κυπέλου και υπάρχει το footback καλάθι στην πρώτη ενιαία επίθεση των Celtics έπειτα από κάποιες προσπάθειες. Του Τζομάνι. Η τοποθέτηση είναι τώρα για τους Jazz. Βασιλιάδης έχει αναλάβει τον ρόλο του οργανωτή στην πρώτη επίθεση. Του πια τρεις από τη γωνία είναι άστοχο. Η μπάλα θα περάσει εκτός και είναι για τους Celtics. Δύο ομάδες οι οποίες έχουν βασικό κορμό. Έχουν επενδύσει, έχουν χτίσει πάνω σε αυτόν. Θα μας ειδήσει. Υπάρχει τώρα ο Τζομάνι. Πάμε μέσα πλέξεων και έκλειψε τελικά ο Δουδίδης. Ο Δουδίδης ο οποίος θέλει να τρέξει, τόσο το fast break στο αίμα του, πάει μόνος του μέχρι μέσα, είναι άστοχος που παίρνει στον προσωπικό του αντίπαλο. Προσήκης τώρα. Αλασίδης. Κλείσε στη μέσα, δύσκολη προσπάθεια, κόπησε, η μπάλα θα πέρασε εκτός. Και από τις προηγουμένες έβαλε το πουτμπακ αλάθη και για το κλέψιμο και το έκανε σαν νίντζα. Ο Παπαδόπουλος τώρα που δεν τον περίμεναν οι αντιπαλοί του έκανε τα μαγικά του. Τώρα διέσπασε όπως η καλοχή παραμένει για τους Celtics. Καλυσίδης ο Παπαδόπουλος πλέξιμο, η μπάλα που πάει εκεί που είναι ο Βασίλης. Όποιος ψάχνει μια πάσα, τη βρίσκει στο περικύδι, δύσκολη προσπάθεια. Η πάσα 9 δευτερόλεπτα για την επίκριση. Στην γωνία από εδώ που συγκρατεί με το ένα χέρι, δύσκολη προσπάθεια. Μια ακόμα φορά επιθετικό rebound όμως και σαν τρέιλερ έρχεται για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι και πάλι ο Βασιλιάδης με μια πιο ακέραιη φάση τη φορά. Βασιλιάδης. Άρχισε ρόλο πόιντερ σε πιο χαμηλό τέμπο, σετ επίπτωση και τους Jazz. Ήταν 2-5. Ντοκ πήρε την μπάλα και έδωσε και το screen. Βασιλιάδης πήρε για 3, είναι άτομος. Ο ίδιος πήγε για το ψητικό rebound και το πήρε και πάλι μόνος του. Μάλλον τελικά πήγε και πήρε ο Ιμμανουήλ. Τούγιας. Ιδιός σύγκριε και εκτελεί. Θα μετρούσε αν έμπαινε. Του μπήκε δύο βολές. By the way. Μουστάκης έδωσε τον δύο ρεύς μαζί με τον Καβοράκη. Διδυτεύει. Δες αυτό και στο επόμενο παιχνίδι της βραδιάς. Κουβάγιες DC εναντίον του πλάστικα, κουβάγιες θα έρθουμε να τις γνωρίσουμε. Είναι και βράδυ, βγάζει νόημα, δεν κοιμούνται οι κουβάγιες. Εύτυχη πρώτη βολή, 4-1. Τον Δούνια. Αυτό έχει δεύτερη μουστάκης πριν από 24ωρο. Το ίδιο ακριβώς γήπεδο, παρά λίγο να βγει το VIP MVP. Ο Ρούντες της φανέλα των Στίπερς. Θα τον έγινε στο Καλασίδης. Καλασίδης τον Αδοντίδη, πέφτει πάσα. Ξέρετε πάει μέχρι μέσα, επέλεξε την άλλη γωνία. Του ζήτησε ο Καλασίδης από τη δεξιά, έδωσε στα αριστερά αυτός. Πέρα από τον Παπαδόπουλος που μετατρέπει την πάσα αυτή σε ασίστ. Αδοντίδης. Με τον Βαφιάδη. Στην Δεμονή τώρα, σχετικά χαμηλό σχήμα η Τζαντζ. Δηλαδή στο για 2 από μακριά είναι άφημα με το rebound. Αυτή το μανί. Καλασίδης. Παπαδόπουλος. Μητσιόβης ψάχνει μια πάσα, θα την βρει στον Καλασίδη. Είναι στην περίμετρο 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Παίρνει το screen, αλλαγές στα screen η άμυνα των Τζαζ. Για 3. Βεργίδης είναι έστοχος. Έχοντας απέναντί του κοντύτερο αντίπολο, ο οποίος ήταν πάνω του. 9-2. Φορά τον Boston Celtics αγγίζει τους 7 πόντους. Για την δύσκολη πάσα ο Αδοντίδης. Έτσι νομίζω μια πάσα μέσα στη ρογέτα αλλά δεν την βρήκε ο Βαφιάδης. Να κρίνουμε από την έκφραση του προσώπου. Σκολόγος δεν πρέπει να γίνω. Όχι. Βαφιάδης, 5 δευτερόλεπτα. Για να επιστρέψει και πάλι εκεί πέρα. Πήρε την μπάλα στον Βαφιάδη του Μανουήλ. Λάθος. Πάσα 1-2 ενός τώρα στην προσπάθεια που πήγε απέναντι στον Αδοντίδη. Ο Μητσομάνης. Άλλος περάσει εκτός. Και time out, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τα
96 και 25 της πρώτης περίοδου. Καλούνται να βρουν λύσεις οι Ανατολίαν Τζαζ. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν, έπειτα το time out που κάλεσαν οι Ανατολίαν Τζαζ. Το πραγματικό zoom out μας χάρασε λίγο γιατί μπήκε στην Εζοβοδόπουλος. Δεν πειράζει, θα συγχωρούμε, όλα καλά. Τρακοστάρι θα λέει λίγο με τον Θεοδωράκη. Μέτοιμο λοιπόν, συνεχίζει το παιχνίδι. Καλωσίδης, 15 δευτερόλεπτα, Βεργίδης επιστροφή στη δράση με την πρώτη πίεση του time out να είναι για τους Celtics. Καλωσίδης και πάλι πήρα από τη γωνία από τον Σοκόπουλο. Βεργίδης, δύσκολη πάσα από τον Σιόμπ τώρα. Με το ένα χέρι απέναντι σε πολλαπλά χέρια είναι άστατος. Βεργίδης ήταν εκεί πέρα, κάνει φιλότιμη προσπάθεια και φιλόδοξη. Και το επιθετικό rebound δεν τα κατάφερε όμως. Τον Σαλοβουντίδη, ο οποίος στραβοπάτησε λίγο. Ήταν να είναι αρκετά καλά για να συνεχίσει. Στην προσοχή στους συμπαίκτες για την άμυνα η οποία δεν έφτασε στην πλευρά των Boston Celtics καθώς έκλεψε ο Βοδόπουλος και πήγε μέχρι μέσα για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ένα έξτρα δίποντο από τους Boston Celtics προϊόν καλής άμυνας. Παπιάδης. Βουλιάς από τη γωνία. Βουλιάς από τον Χατζημανουήλ, ο οποίος δεν έχει πάρει πολλές μπάλες μέχρι στιγμής. Βουλιάς είναι έστοχος. Έχοντας καταφέρει να απελευθερωθεί μερικός από το screen και μερικός από τη μετέπειτα προσπάθειά του. 11-4 λοιπόν, στους 7 πόντους η διαφορά. Βοδόπουλος. Βοδόπουλος, Καλασίδης τώρα από τη γωνία. Βασικός από τους όπους πάει μέχρι μέσα. Ζωμάνης με ένα δύσκολο lay-up με το αριστερό χέρι. Είναι άνθρωπος, η μπάλα θα περάσει. Εκτός. Θα πήγε να αρπάξει το rebound. Όχι σαν Ζωμανουήλ, αλλά έδειξε την μπάλα εκτός από το ένα χέρι. Σινάρης έχει περάσει εντός στην πλευρά των Boston Celtics. Έχει μια πάσα, Βοδόπουλος, Καλαθίδης. Βοδόπουλος, Καλαθίδης και πάλι για 3 είναι άστοχος. Ο Δουδίδης θα πάρει τώρα το αμυντικό rebound. Βάρισε την πάσα ριψοκίνητη που έβαλε σπέκτη, πάει μέχρι μέσα. Ούτε τώρα έστοχος, για να στοχίσει και προηγουμένως με τον ίδιο τρόπο. Καλαθίδης. Γύρισε σου για 3, έστοχο και αυτό 14-4. Προχωρά στους 10 πόντους με τη συμπλήρωση των 5 αγωνιστικών λεπτών. Σύγκαν ψηλά. Δέχτης φωνάζει για μία ακόμα φορά ο Βεργίδης. Φαίνεται δύο παίκτες έβαλε όσα ο Δούνιας του για τρεις βάζει στο Χατζημανουήλ με τον ταμπλό. Είναι άνθρωπος, Βαφιάδης επιθετικό rebound. Ο παίκτης που κατεβάζει την μπάλα πήρε και επιθετικό rebound. Έσπλαστο σχήμα λοιπόν για τους Τζαζ. Το επιβεβαιώνει αυτό ο Χατζημανουήλ. Ο Τζαζ του το Δούνιας τώρα είναι άνθρωπος, ο Βαφιάδης πήγε και πάλι για το επιθετικό rebound. Έσπλαξε την μπάλα Καλαθίδης σε τελική που είναι ο Χατζημανουήλ. Για να φτιάξουν στον ύπνο την άμυνα των Celtics, η οποία δεν είχε φύγει ακόμα μπροστά στην επίθεση. Η Jazz έχει υπάρξει επέμβαση, πήγα να πω, χειρουργείο το κάναμε εδώ μέσα. Παρέμβαση από χέρι παίκτη των Celtics. Υπάρχουν και αλλαγές, ο Δουδίδης περνάει στον πάγκο. Πάρει κάποιες ανάσες, ο Τελίδας είναι αυτός που έχει περάσει τη θέση του. Και ο Παρισάκης είναι εντός στο μαρκέ. Τι λέει ο Σκάρτη, λέει με τους συμπαίκτες του. Τι λέει ο Σκάρτη, μάλλον λέει ότι περάσει τον πάγκο. Επίσης στη δράση λοιπόν. Ήδη στην επαναφορά στα 12 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Άρχισε την Βονίλη, κάνει μια προσπάθεια στο χαμηλό κέντρο βάρος. Θα βγάλει μια ωραία πάση στον Παρισάκη, ο οποίος δεν θα τη μετατρέψει σε ασίστ στο αμυντικό rebound. Νάτζι.
για 3 είναι άστοχος ο Βεργίδης, άρχισε η νέα προσθήκη για τους Celtics. Πάμε στον Εμμανουήλ. Φύγει η τελεία απέναντι στον Βεργίδη, είναι άστοχος, άρχισε το rebound. Οπ! Είχε λίγο μια μπάλα μέσα στο παρκέ, δεν το παρατήρησε, δεν είναι καλά. Άρχισε. Συνάρη τώρα ο οποίος προσπαθόρησε και την συνέντευξη. Σίδερα, λακωνικός. Βεργίδης. Δεν είχε καμία προσπίση, πάει μέχρι μέσα ο Άρτζη, λάθος πάσα. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει μάλλον ο Βεργίδης. Ο Βεδόπουλος πήρε επαναφορά, Ντεζαβού καθώς είχε επαναφορά πριν από κάποιες φάσεις. Από το σημείο, Άρτζη. Και τελειώνει ο χρόνος μήκης, ένα δευτερόλεπτο στη λήξη του χρόνου. Ένα σούτ που πάρθηκε για να πάρθει. Μισάκης. Στον Ιγκατοκίδη, Αλεξιάδης περάσει εντός. Μισάκης θα πάρει και πάει μέσα στη ροκέτα, θα κερδίσει το φάουλ για δύο βολές. Παίρνει το χρόνο, δίνει άστοχο στην πρώτη βολή. Τύπο στη δεύτερη. Όμως. 14. Σέντε. Άρτζι. Άρτζι παίρνει το screen. Μαυδόπουλος. Συνάρισε από την άλλη πλευρά, τώρα έχοντας πάρει screen χωρίς να είναι κοντά ο αντίπαλος. Pre-screen θα μπορούσε να μπει κάποιος από τον Βεργίδη. Μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια, άστοχος πάει ήδη το ψηφιακό rebound, δεν κατάφερε ο Χαροδίνας. Μαυδόπουλος. Μαυδόπουλος πάει μέχρι μέσα το slalom, ανάμεσα σε δύο παίκτες, χάσαμε τα λόγια μας, αλλά αυτός δεν έχασε το lay-up, πιο σημαντικά 16-5. Θέλει και πάλι διαφορά στο διψήφιο. Τελίδας να κάνει κάτι παρόμοιο, θα μετρούσαν, έμπαινε. Σήμερα έναν τον δύο ρεύς, τον Μελιζαγοράκη. Δύο βολές. Μια πολύ εντυπωσιακή φάση αν έμπαινε και το καλάθι. Από το Τελίδα. Δάστοχη πρώτη βολή, μπάλα μπήκε και βγήκε. Στοχή δεύτερη, 2-2 για μία ακόμα φορά, 16-6. Βόβλος, φράξης εγκλωπίζει και πάλι στους 10 πόντους. Βεργίδης, για μία προσποίηση, βρίσκει και πάλι, άρχισε τώρα. Το Παπαδόπουλο, Βεργίδης βρίσκει στην άλλη πλευρά, low passing game, αλλά υπάρχει και στέξανο το φράσο, ο οποίος είναι πέρα και πάλι και κλέβει. Τώρα θέλουν να πιάσουν τον ύπνο στον εχμηριασμό οι Jazz Celtics. Πάει κόντρα σε όλους και σε όλα, πέφτοντας απέναντι σε δύο παίκτες. Είναι άσχημο το δουλειάς. Κόμπλος παίκτες, πόσο καλή άμυνα παίζουν δύο παίκτες πάνω. Μπαλισάκης και ο Λουτσιάδης. Airball τώρα στον Βεργίδη. Έχει ζητήσει αλλαγή, αν είναι καλά. Ευθύνεται προς τον πάγκο. Όλο και περνάει στη θέση του Όγκου Τζοβάνης. Ο Κόμπλος πάει να κραμπουκίσει και το είπαμε λίγο την επαναφορά. Λεξιάδης. Φύγε λέγει τους μπέκτες του. Φράσος ο Δουντίδης θέλει να πάρει την μπάλα. Δεν την πάρει στο πρώτο χρόνο και σε δεύτερο. Αλλά πήγε σχεδόν παντού εκτός από τον ίδιο. Φάουλ είναι για βολές, 5-0 τα μοντικά. Δεν έχουν κάνει ακόμα φάουλ οι Jazz. Λίδας έτσι είναι αυτή την βολή, μία στις 2 για 1 ακόμα ζευγάρι ελεύθερων βολών και time out που έχουμε καλέσει. Έχει δοθεί time out. Στην γραμματεία λέει ότι έχει δοθεί time out, είναι πράγματι.
Ενώ έχει πάρθει time out από τους Celtics αυτή τη φορά, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται μπροστά με 9 πόντους και ελέγχουν το tempo αλλά και το σκοράρισμα του παιχνιδιού μέχρι στιγμής. 101 δευτερόλεπτα μας αποχωρίζουν από την λήξη της πρώτης περίοδου στην βραδιά. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Μείνετε μαζί μας. Οκ, λοιπόν, έχουμε επιστρέψει για μία ακόμα φορά. Βρείτε παίκτες στην άμυνα, ακούστηκε να λέει ο Βεργίδης, για μία ακόμα φορά από τον πάγκο, όντας στον πάγκο μάλλον αυτή τη φορά. Για αυτήν τον man-to-man, υποδεικνύει. 16-7 λοιπόν, από τον Πλος. Πρώτη κατοχή έπειτα από το πράσινο time-out αυτή τη φορά. Άντε, βρίσκεται στην κορυφή, είπε ο Παπαδόπουλος. Φυσικά λέει ο Ρεσιάλης πάνω του. Απέναντι σε τρεις παίκτες συνολικά ο Παπαδόπουλος. Δεν βρέθηκε ελεύθερος παίκτης σε πρώτη φάση. Θα βρεθεί σε δεύτερη. Στα 4 δευτερόλεπτα άρχισε είναι άνθρωπος. Μεγάλη πάσα τώρα τον Τίδη θα συγκρατήσει και είναι η σειρά του να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Αυτή τη φορά δεν θα σκεφτήσει. 16-9. Και για ένα μικρό σαμποτάζ από την πλευρά των Jazz. 3-2 αναφερόμενοι στα δευτερόλεπτα. Ενώ βέβαια 2 δευτερόλεπτα παραπάνω. Συνάρης. Καλύτερα απέναντι σε 2 παίκτες. Ενός αντίς. Βρίσκεται στη γωνία τώρα θα πάρει. Τον Βοδόπουλο τώρα πράγματι τελείωσε ο πρόβλημα της επίθεσης. Χειροκροτήματα από τον πάγκο των Jazz. Θα συνηθεί όρθιος για να χειροκροτήσει. Βίδες. Δευτερόλεπτα ακόμα. Λυσιάδης ιδιαίτερα φτυρός όσον αφορά το σύγκριο που θέλει να βγάλει. Εδώ πάση γκέιμ. Μανουήλ είναι έστοχος στους πάντους. Ένα τριγωνάκι παίχθηκε παρά την καλή άμυνα που ασκήθηκε από τον Τσιντάρη πάνω στον Λυσιάδη, ο οποίος δεν έχει φύγει για την επίθεση χειριστής και μεταφορέας της μπάλας. 18 δευτερόλεπτα. Μείνουν περίπου 2 για τους Jazz, σε περίπτωση που οι Celtics εξαντλήσουν την επίθεσή τους. Άρτζι πήρε από τον Παπαδόπουλο σου για 3 έστοχος. Η μπάλα πήγε στη γλυαία και στη ρακέτα. 3 δευτερόλεπτα. Οι Celtics πήγε το φάουλ. Επιθετικό φάουλ. Πώς κύβει το Σινάρης. Και εκμεύσε, διότι περιεκμεύσε όσο πρόκειται το συγκεκριμένο. Το φάουλ από τον αντίπαλό του. Εδώ βρίσκεται παραφορά λοιπόν 1,7 για να δούμε αν μπορούν να βρουν κάτι καλό οι Celtics για αυτούς, κάτι παραπάνω. Θα γυρίσει με τη λήξη της λήξεως. Εντελώς τη λήξη, αλλά δεν έχει κάποια τύχη. Μιζάρης. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο λοιπόν. Πρώτη περίοδος τελειώνει με τους Celtics να έχουν το παναχέρι. Να έχουν το παναχέρι στο tempo και στο ρυθμό, αλλά και στο σκοράρισμα. 19-11. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, σε περίπου ένα λεπτό για την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Για να δούμε το μισάκι που θα περάσει από μπροστά. Οπ, να το, οκ. Επιστροφή λοιπόν, χωρίς να εξαιρίσουμε πολύ, λιγότερο από ένα λεπτό. Γυρίζει το χέρι, αλλά και αν είναι παραφορά. Είναι μπουσίκοντα στην κάμερα, θα δημιουργεί. Ο Τελίδος τώρα θέλει να αποστάρει, θα γυρίσει με το physicality που το διακατέχει και το έτσι θέλω αφήνοντας την μπάλα στο καλάθι και ρίχνοντας τη διαφορά στους 6 πόντους. Άρτη σε ρόλο οργανωτή. Άρτη από τη γωνία τώρα την κλείνει προς τα μέσα, θα βγάλει την μπάλα και πάλι στον Άρτη. Ο Βοσιόπης, ο οποίος έχει περάσει εκ νέου εντός. 9 δευτερόλεπτα, Καλαθίδης. Σε 7 δευτερόλεπτα ανεβαίνει για να δώσει ψηλά το screen. Ο Μισιόπης στο πάλι Άρτζι. Πάλι αυτός βρίσκει την μπάλα στα χέρια του Νίκς. Της επίθεσης φάουλ για 3 βολές. Στο πάνω στον Καλαθίδη. Πράγματι. Σε νερώσει λίγο ο Δίδης αυτήν η... στη λέξη. 3 βολές. Και στη λήξη της πρώτης περίοδου με τον Τζινάρη και στην έναρξη της δεύτερης περίοδου με τον Καλασίδη βρίσκουν κάτι καλό για αυτούς τους Celtics. Αμυντικά και επιθετικά αντίστοιχα, άστοχος στην πρώτη βολή ο Καλασίδης έχει δικαίωμα για 2 ακόμα πολλές. Αυτός στη δεύτερη δικαίωμα για 1 ακόμα. Μόλις δεν μπλοκάω τότε με τον Δίδη. Καλασίδης άστοχος στην τρίτη βολή. Και ο Μονίλη παίρνει το rebound. Για δεις. Κάνει πάσα
Ο Σμίδος τώρα είναι άστοχος, λαμβάνοντας τον Λεβεζάρη, κόπηκε από τον Ζωνίδη ο Ροζίδης. Είδαμε στον Ρεφ και πράγματι ο Ρεφ άλλαξε την αποψή του. Μάλλον στήριξε αυτό που δεν ήθελε, που ήθελε να στήριξει ο Ροζίδης. Βαρισάκης, είναι το Βουθιάδης στην επαναφορά, Χαζημονίδη. Ο Ζάμπ του είναι άστοχο, πιστεύω στο rebound. Άρτζι. Ο Σιώπης. Καλωσίδης τώρα. Βεργίδης θέλει να αποστάρει, δεν θα πάρει την μπάλα. Ο Σιώπης πάει μέχρι μέσα, στέλνει και τελεί, είναι άστοχος. Και καλή άμυνα πάνω του. Βεξιάδης τώρα, μεγάλη πάσα στον Βουθιάδη και πάλι. Πάει μέχρι μέσα, παίρνει τον Καλωσίδη. Φλόκαρα για λίγο, λέω τώρα τι θα γίνει. Το μάτι δεν αμιλάω, αλλά καλά. He's the guy for that. Λίνιξ στο χωριό μου ο Αντωνίδης για τους εθνικιασμούς. Ο Ψήνο Καλλιόνας για τους Τίμπεργουλφς. Παραδείγμα του Στάρι. Φρέσκο παράδειγμα. Έτσι όπως ο Αντωνίδης στην πρώτη. Στη δεύτερη. Μετά που η διαφορά έχει πέσει στους 4 πόντους, 19-15. Θα στο διψήφιο πάνω από μία φορά. Άρτζι. Το Μάνις πάει μέχρι μέσα, δύσκολο που θα διακόπτει από τελίδα. Φιάντης. Πάσα από δίδους. Πάει μέχρι μέσα και έχασε την μπάλα όμως το βάζει με τον εαυτό του. Αυτή είναι πράγματι για τους Celtics. Άρτζι. Βουργίδης. Άρτζι και πάλι από την κορυφή. Είναι πάσα και πάλι στο Βουργίδη. Τριγωνάκι τώρα από τον Σιώπης. Βουργίδη είναι ελεύθερος. Πια τρεις είναι άστοχος. Αλληλικό λοιπόν τον Λίδας. Και ήθελε να κάνει φάουλ ο Βουργίδης. Δεν το έκανε πανεπιστήμιο. Για το κλέψιμο Άρτζι πάνω του. Ο Ροζίδης. Ο Εμμανουήλ. Μην πάει μέχρι μέσα, στέκεται και εκτελεί, ναι. Εύστοχος τελικά η μπάλα που κάνει το καθήρι έπειτα από πολλαπλές βασανιστικές αναπηδήσεις. 19-17 διαφορά έχει πέσει στο καλάθι και έχουμε παιχνίδι στο Erdom. Το 16-6 έχει γίνει 19-17. 3-11 επιμέρους σκορ. Άρτζι. Κύριο τον Καλασίδη. Βεργίδης βγαίνει και παίρνει μπάλα στην κορυφή. Καλασίδης. Ο Σιώπης θέλει να ποστάρει και το κάνει, έχει βραβήξει δύο παίκτες πάνω από τον Καλασίδη. Ζήτησε την μπάλα όντως ελεύθερος. Όπου έχει... Σιωπή. Τζαζ, Παριζάκη, έκλεισε τον πάγκο, Χατζη Μανουήλ, το νούμερο 44 πέρασε εντός, Άρτζι. Του μία πληθούς έκανε μια πάσα στην γωνία και πέρα από ασφαλή ο Προσιώπης. Καλωσίδης θα πάρει την μπάλα από Προσιώπης και πάλι. Προσιώπης μέχρι μέσα, κόπηκε αλλά με φάουλ ψηλά. Από τον Οδοντίδη. Δεν φαίνεται να συμφωνεί ιδιαίτερα ο Οδοντίδης. Η απόφαση έχει πάρθει. Στην πρώτη βολή αναπήδησε στη βάση, στο ταμπλό, στη βάση και έξω. Σιώπης έστοχος στο τιμονίδο, βρήκε για να κάνει μια κομπίνα στο πλάτη του Παρελίδα. Περάσει πίσω από αυτόν. Σε κανένα δευτερόλεπτα για την πίστη πάει μέχρι μέσα και κερδίσει το φάουλ ο Δούγιος από τον Μοσίδη. Αυτό.
Άσολο στην δεύτερη. Βεργίδη στο rebound. Άρτζι τώρα. Άρτζι πάει μόνος μέχρι μέσα. Ο δοστροστήρας είναι πέρα ο Γκουδαμάνης που θα πάρει έπειτα από μια προσπίση. Θα κερδίσει το φάουλ για δύο βολές. Πάντως έχει βγει το νούμερο 30 βέβαια. Το γύρω το πίτια δηλαδή. Μάλιστα έκανε και κάποιες διατάσεις. Το Σβέρκο είναι άστοχο στην πρώτη με τα μπλοκ. Άστοχο στη δεύτερη, έπειτα από την πλήρη αφήνιση. Ο Σιώπης κατάφερε να πάρει το rebound. Δεν έχει επιδείξει σε χρόνο όχι ιδανικό. Ανανεώνει την επίθεση των Celtics. Οργίζει σε μια τρεις άστοχος. Ντοκ κατεμονώνει το rebound. Γιάννης. Έχει πάσα. Το Βεσέκη τώρα να τζάμψει το τάστοχο από τον Εντιμονιλίν. Αφήνωτη επίθεση από καλά δεν είστε. Εάν έμπαινε θα είχαμε ισόπαλο το σκορ στο 20-20. Ζωβάνης Βεσέκη όπως πάει μέσα στη Σέικερ. Είναι εκτελή, είναι άστοχος αμυντικό. Όχι εκτελικό ριμπάουν τελικά από τον Κουτζαβάνη. Ο οποίος τρύπωσε στην αντίπαλη άμυνα. Έτσι την πάρει στο καλάθι. Αλλά το οποίο δεν είναι στο πρόγραμμα. Τον υπολείπω τουλάχιστον, δεν είδα. Δεν θα είναι και μέσα στο τέλειο και στο τέλειο. Είναι άστοχος, ο Μεσίωπης στο rebound. Την κορυφή ήταν ο νούμερο 15 που στην πάσα. Αν τώρα θέλει να πάει μέχρι μέσα, δεν έχει πάρει προσωπικά. Είναι άστοχος, μάχη το rebound, βρωμάρει σε ένα ακόμα εκπληκτικό rebound. Ο Μεσίωπης μέχρι μέσα κόπηκε καθαρά την φορά που δεν είδα. Πάσα Μιλ Γκονάκης τώρα ενδεχομένως overpassing. Ενδεχομένως λίγο πιο πολύ αντριστής από όπως θα έπρεπε ο Μιλ. Το νούμερο 4. Ο Σιώμης ωραία πάσα στον Κουζαμάνη, ο οποίος θα αφήσει. Είναι άστοχος όμως. Πιέρα του rebound, ψάχνει μια μακρινή πάσα. Μπήκε μια όχι τόσο μακρινή πάσα. Σαν να πήρε από τον Ρουγιά. Μιλ Γκονάκης για τρεις προστάτεψε τον συμπαίκτη του Ντοκ δίνοντας το σκριν του Βεργίδη. Υπάρχει ένα ψηφικό rebound από τον Βατελίδη, ο οποίος ήταν και αστόχησε αναπάντητο ψηφικό rebound. Άρτη μέχρι μέσα στη καυτή πάσα. Ο Τζαμάνης κάτω από το καλάθι τώρα θα ευστοχίσει. 24-18 και έχουμε time out για μία ακόμα φορά. Καλέσει η Τζαζ, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Βρισκόμαστε ένα δευτερόλεπτο μακριά από τις επίδεσεις των 15 λεπτών. Διαφορά έχει πάρει στις 6 και με τις τελευταίες δύο φάσεις επιθετικά που σκόραραν οι Boston Celtics μπορεί να ετοιμάζονται να χτίσουν και πάλι momentum. Θέλουν να αναχαιτήσουν αυτή την προσπάθεια οι Jazz. Εξτρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν για μία ακόμα φορά έπειτα από το time out που κάλεσαν οι Jazz. 5 και 1 γιατί είμαστε ακριβολόγοι, είμαστε exact για τους αγγλομαθείς φίλους μας. Καταφύγει για τους Jazz λοιπόν. Βλέπεις κάτι λέει με τον ρεφ. Υπάρχει αλλαγές. Μιγάρισε το περάσει εντός. Επιστροφή στη δράση. Συνδώσει η δράση στην πρώτη επίθεση μέχρι στιγμής. Καθώς στη σέντε επίθεση πάνε και πάλι με τον Αλεξιάδη Τζαζ. Αλεξιάδης. Αλεξιάδη με τον Παρισέλη που ξαναπήρε σου για 3. Είναι άτομος πολύ ψηλά. Άρτη θα πάρει το αμυντικό rebound. Όχι τελικά θράσος. Με θράσος. Ο Δίδης πήρε στην κορυφή εκτός του τρυπόντου την μπάλα. Τώρα ξαναβρίσκεται και πήρε τον Δίγια μέσα στη ρακέτα. Σου για 3 Αλεξιάδη είναι άστοχος. Σειρά του να πάρει τρύποντα αυτή τώρα. Βρόβλος. Στη γωνία ο Άρτζης για 3 είναι άστοχος. Θα πάει και πέρα θα μαζέψει την μπάλα ο Αλεξιάδης. Αλεξιάδης. Ροδίδης. Αυτή πάσα λάθος. Τώρα που ήταν ο Δούδιας. Ο Λόμπλος. Ο κόσμος παίρνει το screen, πάει αντίθετα από αυτό που θέλει στον Βεργίνης. Θα να δώσει τώρα την μπάλα. Θα του δώσει μάλλον. Ο Τσέβης.
Βουδόπουλος στα προθέσεις, πάει μέχρι μέσα. Άρτζι, πάλι θα πάει στα πολύ του Βαφιάδη και από εκεί εκτός. Βουδόπουλος, πήρα τον Άρτζι, θα ξαναπάρει την μπάλα, πάρει να τελειώνει να φάει τη δούληση. Και τέλειος από τον Βαφιάδης τελικά. Δεξιάδης. Δεξιάδης τώρα θα κατεβάσει και δεξιάδης της Κιόζ. Και θα είμαι μέσα πέναντι στον Βεργίδη στα ίσα, είναι άστοχος τον μπλο. Για να το παίξει στα πόδια. Άρτζι. Ναρίγης. Κονιζάρης στο Μεσιόπης τώρα. Άρτζι από τη γωνία κάνει μια προσπίση, Κονιζάρης δίνει το screen. Το Μεσιόπης μέχρι μέσα, φαντοδύσκολη προσπάθεια. Με σπάσιμο μέση ψηλά. Θα βέρνει τις υπολαπλούς του λιπάρους με τα μπλο. Ό,τι μου στάρει εδώ, από όλα τα δύο παρθές. Δίνος μέχρι μέσα τώρα είναι άσχαμος αμυντικό λιπάρους του Μεσιόπης. Άρτζι. Μεσιόπης μέχρι μέσα το νιώθει, είναι άσχαμος αμυντικό λιπάρους. Θα χάσει την μπάλα μέσα του θέλου. Το Δοδίδης είναι η σειρά του να βγάλει πάσα. Ο Δοδίδης παραλίγο να κάνει βήματα, είναι εύστοχος. Πάμε και μαρτυρίες από τους παίκτες του Celtics. 26-20 έχει γραφτεί παρόλα αυτά στο πίνακα του σκορτ. Ακολουθούσε ο προσωπικός αντίπαλος. Αποκέντρισε ο παίκτης των Jazz. Jazz οι οποίοι κλέβουν την μπάλα τώρα Δούνιας και πάλι Αλεξιάδης. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι τώρα, ενδεχομένως να ήταν καλή στιγμή να πάρουν time out οι Celtics. Πράγματι ζητάει ο Καλασίδης όντας στον πάγκο time out. 26-22 το σκορ στους 4 πόντους πια. Και πάλι είχαν την απάντηση του Jazz. Είναι η σειρά των Celtics να πάρουν το time out. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, 2-26. Σιγά σιγά μπαίνουμε στην τελική ευθεία του πρώτου μηχρόνου. Μείνετε μαζί μας. Η δράση συνεχίζεται στο κλειστό του Έντον. 2-26 για τη λήξη της δεύτερης πια περίοδου του πρώτου μισού. Ο Κόμπλος στην επαναφορά, Άρτζι τώρα. Ο Κόμπλος και πάλι γυρίζει προς το μέσο. Θα πετάξει βάλαμε το ένα χέρι απέναντι σε ψωμένο χέρι του Μπαρισάκη. Πολύ φιλόδοξη προσπάθεια. Επιθετικό rebound, καλή προσπάθεια από το Φωτοσιόπι, αλλά δεν το κατάφερα αυτή τη φορά. Ο Ντίβις, στα 16 δευτερόλεπτα, ο Τελίδας με μια προσπίση, δύο παίκτες πήγαν πάνω του, τρίτος τελικά πήρε την μπάλα μέσα στο χέρι του. Φωτοσιόπι, άρχισε τώρα. Ο Φωτόπουλος, άρχισε και πάλι από το έχεις καστή σπάσας, και άλλη μία έπαιγαλε, άλλη μία πήρε, είναι άστομος όμως το πάνω του, το Ζωνιζάρι, του βάλουμε περάσει εκτός. Είναι ο Βεργίδης αλλά είναι εκτός πάγκου. Η κατοχή είναι για τον Τζαζ. Μαρισάκη. Ζωήσης ξαναπήρε. Για τρεις από την πρωτοτελίδα πήρε. Είναι άσχαλος ο Μαρισάκης. Σβρώξει την μπάλα εκτός όμως. Άρτζι, γύρω κλέψει ο Αλεξιάδης. Μέχρι μέσα είναι άσχημο τώρα ο Παπαδόπουλος. Αμυντικό rebound. Τον Άρτζι και φάουλο τον Άρτζι στον Αλεξιάδη. Πώς πήγε να πάρει την επίθεση μόνος του. Δεύτερος. Τσιλάρης περνάει εντός της του Άρτζι. Προσθυμένος έτσι που παίξει στον Τζαζ. Και αντίπαλος και το κάνει φαουλ. Αλεξιάδης. Κάνε μια προσπίση ο Κατεμνοήλ. Πάρα λίγο να κλαπεί μπάλα από τον οριόμενο παθητικά. Ροδόπουλο. Μου φάρει για δύο βολές. Θα δοκιωθεί τον Βου. Ένα και 11 ακόμα. Άσο την πρώτη βλέπω τον Μπαρισάκη. Έστω και η δεύτερη, 26-23 και χαρά στο τρίποντο. Δεν έχουν επιστρέψει για με τα καλά. Μια δεύτερη φορά έχουν επιστρέψει έπειτα από το time out το τελευταίο από τους Celtics. Αλλά όσον αφορά το momentum, γιατί οι Celtics δεν είχαν ξεφύγει πολύ. Σκόρτανε στις 6 πόλεις διαφορά.
Βασιλιάδης στην παραφορά Θάσος, ο Λουδίδης. Εκλογή τώρα. Νόμις, νομίζεις κάποιος στον πάγκο. Εκλογή θέλει να αποστάρει τον Τσινάρη. Τρεις παίκτες ξεγλίστης ανάμεσα από αυτούς. Ο Ανδρέας είναι άστοχος. Έρμπολ. Αμυντικό rebound, ο Βεδόπουλος. Ο Βεδόπουλος πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Έχει το rebound του φάουλ από τον Βεδόπουλο. Ζητάει τον αντιαθλητικό, οι παίκτες στον... Τζαζ είναι απλό τελικά φάουλ, δύο βολές. Συμπληρωμένο μοντικά και για τις δύο ομάδες πια. Πήγε η μπάλα ρε παιδιά, ψάχνουμε την μπάλα. Πού πήγε και χώσκε στον καναπέ, πω πω. Όλα καλά λοιπόν, συνεχίζουμε. Αυτή η πρώτη βολή από τον Αλεξιάδη. Δεύτερη, θα βάλει στο rebound. Αξιόπιση. Τρίπλες λέει στον Βοδόπουλο να ηρεμήσει, χαρακτηριστικά. Βοδόπουλος πάει στη μέσα, πάρα λίγο καλά στο power call που έχει ο Βοδόπουλος στον Αλεξιάδη. Έτσι συμβολή 27-24, 12 ακόμα πέντε τώρα όλα με τους Jazz. Στο πρώτο τρίποντο έχουμε Derby στο πίσω του έντο, ο Βοδοντίδης. Ο Μιλούνης και πάλι έκανε μια προσπίση, στέχεται και εκτελεί το ποσπάρι, είναι άλλο στόχος, μπορεί να περνάει εκτός και είναι για... Τους Jazz παραμένει για 2 δευτερόλεπτα μόλις. Παρά χωρίς φάλο η καλοσύνη, για να δούμε. Λεκιάδης, είναι μια προσπίση, δύσκολη προσπάθεια. Πάρα πολύ καλό θα ήτανε. Εάν έμπαινε buzzer beater για να ισοφαρίσει με πολύ γλυκό τρόπο η ομάδα των Jazz, κάτι τέτοιο δεν συμβεί. Τελικό σκορ λοιπόν, πρώτο μισού 27-24. Συμπληρωμένα ομαδικά φάουλ, το παιχνίδι έγινε αρκετά physical σε ορισμένα σημεία του πρώτου ημιχρόνου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη του δεύτερου. Μείνετε μαζί μας, θα του πει τροκοσάρι. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν για μία ακόμα φορά επιστροφή στη δράση για την έναρξη του δεύτερου μισού αυτή τη φορά. Καταρχήν για του Celtics, ιδιαίτερα προβληματισμένοι φαίνονται οι Jazz μέχρι την τελευταία στιγμή πριν ξεκινήσει το παιχνίδι που θα αναπαντήσει με ρεκ. Συζητούσαν πράγματα για αυτό, κυρίως στην άμυνα. Μέχρι μέσα τώρα που βρισκόμαστε στο βάζουμε τον εαυτό του που αστόχησε, δηλαδή στο rebound. Λίγια πάει μέχρι μέσα, απέναντι σε προσωπικό αντίπαλο στο Σιόπι, καλά και του φάουλ. Από τον Σιόπι, ο οποίος διαφωνεί. Όλα λοιπόν από ισοπαλία έρχεται και πάλι ο Ρόμπλος. Εντύπωση έκανε μια προσπίση. Καλωσορίζει τώρα στη γωνία. Τζαζ 2, μακεδόν είναι άστοχο. Αμυντικό rebound. Καλωσορίζει για άμυνε τώρα από τον πάγκο των Celtics. Ανεβαίνει ο παλμός. Ένα παλμός είναι, ή παλμή τέλος πάντων. Στην για 3, έστοχο τώρα. Έστοχο από τον Εμμανουήλ. Το νούμερο 15, 27-30. Η Τζαζ είναι μπροστά, είναι γεγονός. Ο Βοδόπουλος, Ζωμάνης, καλωσύνης τώρα. Η γωνία του Βοδόπουλος και πάλι βγάλει πάσα στην άλλη γωνία και την Οβεργίδης. Λουσίδης, είναι στη μέσα από το Σιώπης, παραλίγο, καλά και το φάουλ. Μόνο φάουλ τώρα. Συγκεκριμένου στον Αθλίδα.
Παύλη, ο Λιώσης του άσχημα του δεύτερη βολή, το rebound πάρθηκε. Γιάννης, του για τρεις τώρα το νιώθει, είναι άστοχος. Λουσίδης, τρίτο το Παπαδόπουλο. Γιωμάνης, στη μέση σας, πέτσεται, είναι εύστοχος με το ένα χέρι. 29-30. Γιωμάνης, Γιάννης τώρα. Πρέπει κάτι σας κρύβει το Ματελίδο, αυτό για τρεις είναι άστοχος, θέλει να σύνδουν χωρό τριπόντων η Τζαζ. Πάει το κλέψιμο και πήρε την μπάλα μέσα από τα χέρια του Κουνταμάνη, ο οποίος έπεσε. Ο Δούνιας είναι η σειρά του να πέσει. Όπως κάποιος έκλειψε, δεν υπάρχουν φάουλ, δεν υπάρχουν τροματισμοί, όλα καλά. Κουνταμάνης θα γυρίσει μετά από δεξί, Κουκ είναι άστοχος, παίρνει σε δύο παίκτες, δεν υπήρχε στη γωνία ο Καλαφίδης ελεύθερος. Πήγε για να πάρει τη φάλα, ο Τελίδος θα την πάρει σε δεύτερο χρόνο μετά από καλή άμυνα από δυναμικό Χαστούκης Καμπύλη Όστηση από την Ζαμάνη. Ο Φιάδης του διαστρίζει την άτομα του Βιτσκόρη Μπάουν Θες Νικολάου, Θες Μανουήλ, sorry, τι Θα ζάμψει και τώρα έστοχο. Ο δημοσιογράφος μπήκε για τα καλά μέσα μου νομίζω. Χρειαστάμε τρεις πόντους και πάλι. Οι Τζάζ οι οποίοι έχουν επιστρέψει μίζουν από διπλή διαφορά δύο φορές σε διπλά ψηφία. Ζωμάνης από την πρώτη περίοδο. Ο Μισιόπης από τη μέσα στέκεται, είναι άστοχος, πολύ ψηλά από τους παίκτες, μαθιά του rebound. Μαθιά του rebound. Μεγάλη πάσα τώρα στον Χατζημανουήλ, Πατελίδας, είναι άστοχος, εξαιρετικό rebound, Δούλιας, συμβάλλει πλάτη στον Μισιόπη. Κατά το εξαιρετικό του rebound. 29-34. Δεν νομίζω ότι κυβέρνησε σε χαμηλό σκορ. Μια διαφορά με την ψηφία σαφώς είχε διαφορετική δυναμική. Καλαθίδης πάει μέχρι μέσα, κόπηκε από τον Μίτια την μπάλα, περνάει και από αυτόν μάλιστα από το κεφάλι του. Ματιές Ματιζάρης περνάει στις του Μουζαβάνη και του Celtics. Μιλά λέξε με τον Βασιλιάδη. Βασιλιάδη. Πήρε ο Χατζημανουήλ, έχει πέσει κάτω από τον τρίτο τύπο, αλλά έχει κάνει βήματα ο Χατζημανουήλ, το νούμερο 15. Παίζει μαζί με τον συνονόμα του και αδελφό του. Συνήθως βέβαια ποια είναι συνονόματα. Καλωσίδη στην επαναφορά. Τώρα θα δούμε ποιος θα κατεβάσει την επίθεση. Ο Άρτζι είναι αυτός. Άρτζι. Ζόπουλος, καστή πάσα που ενδεχομένως θα ήταν για τον Βεργίδη, ο οποίος πάρει σε δεύτερο χρόνο στους για τρεις. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Πάμπι, Φιάδη. Φιάδης στέγει την Ιντελή, είναι άστοχος στο αμυντικό rebound άρχι τώρα. Βρίσκεται ανάμεσα από δύο χερδί στο φάουλ, αντιαθλητικός για τον Βεργίδη. Ο Βλόβλος δέχεται μια παρατήρηση από τον Βαράκη. Άρχισε την επαναφορά. Αλλά φίλοι τώρα πάει εφαίνεται στο θηρία, θα μετάξει την μπάλα, έχει κάνει βήματα. Τώρα είναι οι Celtics αυτοί που είναι με την πλάτη στον δίκο και time out που κάλεσαν οι Jazz και πάλι. Τρέχουμε σε πολύ λίγο
για την επανέναρξη του παιχνιδιού. Πέντε και 11 για τη λήξη της τρίτης πια περίοδου, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή 5 και 11 για τη λήξη της τρίτης περίοδου, σε περίπτωση που συνεργάζεται πριν από ένα δευτερόλεπτο που το είδατε, με τη δύναμη του Μοντάζ. Ρευθύνη για τους Τζαζ, ρήμα για κλίμα, για αντίστοιχη. Μπορείς πάση στη γωνία, τον Σάκη. Τώρα πάσες χωρίς ούτε μία τρίπλα. Πήγε μπάλα σε τέσσερις παίκτες συνολικά. Τον Τζαζ, πάγει το rebound από τον Ντίβις. Saves the day. Ο Μανουήλ κόπηκε από τον Γιζαμάρη πάνω στο σουτ. Ο Μαρισάκης. Ο Σιώπης μέχρι μέση. Σάκα, λάθη. Μετράει ή όχι? Δεν μετράει, σύμφωνα με τους διαιτητές. Βόμπλος. Άλλες δύο φορές στην Άρδη, δεν ήθελε να ψέψει την μπάλα. Σε πρώτο χρόνο, σε δεύτερο, σε αυτήν την Άρδη. Τότε για δευτερόλεπτα. Σε μισή το screen, παίρνει ένα ακόμα από τον Εβδομάνιο. Άρδη του για τρεις συνέχεια απέναντι του αντίπαλα λίγα. Είναι άσχημα από το rebound. Ζήλιας. Ξέρεις τώρα, κοινωνία σου για δύο βαθινό άστοχο από τον Φετιμονίλ, το νούμερο 15. Άρτζι, σταυρωτή τρίπλα, πέρασε τον Αλεξιάδη, κόμπησε από τον Οδοντίδη για να κλέψει την μπάλα, χαόδη, σπίτι την φάουλ τώρα στον Αλεξιάδη. Μπράβο. Ήδη στην επαναφορά. Γκρεμιστή εδώ πέρα στην κάμερα. Τον Αλεξιάδη να έχετε λίγο με άγριες διαθέσεις προς τα εδώ. Όλα καλά. Ο Ντοντίδης αντιμετωπίζει για τρεις, είναι άστοχος. Παίρνει και κρατάει το rebound ο Ντόμπλος. Ντόμπλος. Κάπης. Ξέρω ότι θα παίρνει σε τρεις παίκτες, πήγαινε και δείξει το φάουλο. Δεν το έκανε, δεν έκανε ούτε βήματα, έχασε όμως το shoot. Τώρα στο fast break, είναι η Τζαζ για μία ακόμα φορά. Γεια. Αλεξίδη τον Ξιάδη. Πέτρεψε την μπάλα. Ωραία πάσα μέσα στην κερατέρα του Μανουήλ με το μισή χέρι απέναντι σε δύο, είναι άστοχος. Ο Δόβλος. Ο Δόβλος. Στη γωνία μεγάλη δυσπίνη πάσα εκεί που είναι ο Άρδης, ο οποίος θα πάρει και θα σπετυχέψει το καλάθι από τη γραμμή των τριών πόντων. Άστοχος με τη δία με το μισή χέρι. Λάθος, κλέψιμο τώρα από τον Παπαδόπουλο. Κλεψίματα all over the place και από τις δύο πλευρές. Σε σημεία που πραγματικά δεν τα περιμένει. Το Μάνης κάνει βήματα. Την τριπλά, ναι. Άρχισε λίγο να στηριχτεί. Δεν το σήμανα με αντίπαλοι τους τώρας. Στους πέφτς. Βγάλεις να εισάλλουμε στο δυσμένο. Στην προσθήκη 3-2 άμυνα ζώνης, μάλιστα αυστηρή άμυνα ζώνης που παίζει στην πρώτη φάση η Celtic. Ο Ξιάδης μετάξει έκανε μια προσθήση. Ο Ζήνης Βάκτορ πάσα. Κοιτάξτε πόσο μυρικές μάχες ψηλά και τζάμπολ. Για τρεις συμπαθιάδες που παραφοράει, άσχος. Δόμπλος. Για τρεις άσχο από τον Μασίνο Φίλιπ με το χώρι μπαουν. Βήματα. Γιάντης. Ο Ροζίδης ο τελείδας τώρα. Ξιάδης πάλι. Ξιάδης ψάχνει μια πάσα. Τη βρήκε στη γωνία, παφιάδης παρλίγο να χάσει από τον Κιζαμάνι. Ο Ροζίδης είναι άτομο στο σκούτ επιθετικό rebound από τον ίδιο. Αμυντικότερο από τον Ποπισιόπη.
Βόβλος. Είναι το screen, στην κορυφή, πάει με τη μέση μας. Τέλει δεν βγάζει μια πάσα τελικά στον Ευεργίδη και ξαναπέρνει ο Τσινάρης σε ένα jump shoot άστοχο. Θέλω να περάσει εκτός κίνης, για. Και σε jazz. Είχε όχι. Έχει αλλάξει η απόφαση των διευθυντών, είναι για τους Celtics τελικά. Έχουν 6 δευτερόλεπτα για την επίθεσή τους. Ζωμάνε στη σκήνα επαναφορά. Ο Κόμπλος. 5 δευτερόλεπτα για εδώ στα 5 ήταν τελικά. Νάρης για 3 στη λήξη. Άστοχο στο σχετικό rebound, δεν υπάρχει πολλά παιδιά εκτός. Τσιάδης ο Δουδίδης τώρα. Τσιάδης και πάλι ο Τελίδας. Τελίδας έτσι και πάλι η Αλυσιάδης για 3. Είναι άστοχος στο αμυντικό rebound στον Ουδωμάνι. Πανηγυρίζει εδώ άστοχο χαμένο σούτ των αντιπάλων του. Ο Πατελίδας δίνει το σύστημα στους συμπαίκτες που είναι ηρεμήσουν για την άμυνα. Τσιάδης. Η σκορ έχει πολύ σημαντικό και μαζό στο 29-36 ώρα και τι ώρα. Ουδωμάνις. Μέσα, λάθος πάσα τώρα, βλέπει πάλι ο Αλυσιάδης, η μπάλα θα περάσει με τα χίλια ζόρια του Μπαρισάκη. Στην τελεία απέναντι στον Βεργίδη είναι άστοχος, αμυντικό rebound από τον Ευρωδόπουλο. Ντομάνης, θα μην προσπίσει και θα μέσα με το αριστερό, είναι άστοχος, η μπάλα θα περάσει εκτός και είναι για τους Celtics από το τέτοιο Πατελίδα, πέρασε εκτός. Βλέπει τον Βοβοσιό που είχαν μία μάχη, στην αέρια. Ντομάνης, Βεργίδης, Παπαδόπουλος τώρα, Παπαδοτές, είναι συνέχεια να πετάξει, μπάλα σαν προσευχή, είναι άστοχος, ανοιχτό rebound Πατελίδας. Θα κατεβάσει την μπάλα, ακόμα και με τον πάγκο παίζει πολλά λεπτά. Βεργιάδης, 23 δευτερόλεπτα ακόμα, Βεργιάδης. Βεργιάδης τώρα και πάλι, γυρίσει με το δεξί χέρι, πολύ ωραία προσπάθεια, είναι άστοχος ο Πατελίδας. Πάλι περάσει αυτός. Δεν είναι όλα στη διάθεση των Celtics. Ντομάνης. Ντομάνης που παίρνει την επίθεση, Βεργίδης ο Ράς. Πρέπει να διαχειριστεί το χέρι με 3 δευτερόλεπτα. Ο Ροδόπουλος πρέπει να πετάξει την μπάλα. Θα πετάξει ή δεν θα μετρήσει, δεν είναι. Έχει χρεωθείς φάουλ ή έχει τελειώσει ο χρόνος. Έχει τελειώσει ο χρόνος τελικά στο παραμικρά από τους συνεργητών. Γενικός σκορ λοιπόν 29-36. Καταραμένο ενεργητικό για τις δύο ομάδες. Έχουν κολλήσει εδώ και αρκετή ώρα. Τρέχουμε σε πολύ λίγο για την τέταρτη και τελευταία περίοδο. Οι Jazz έχουν γυρίσει τούμπα το παιχνίδι σε ένα παιχνίδι πολύ κλειστό όσον αφορά το σκορ. Μείνετε μαζί μας. Έχει δοθεί το OK και για την έναρξη της τέταρτης περίοδου. Είμαστε εδώ πέρα να δούμε All About That. Το ξαναείπα αυτό πριν να βρω λίγο άλλες προτάσεις. Αλλά με το καλημέρα που Παπασκόπης έχει κερδίσει φάουλ. Μου είναι για δύο βολές. Άλλο έχει κερδίσει το Πατελίδα. Θα έχει confirmation στην ρέφα στον αφορά το πώς το έγινε, πως το έκανε το φάουλ. Ο Σόλις έρθει όμως την πόλη 30-36. Την δεύτερη πόλη ο Σόλις έρθει την διαφορά στους 5 πόντους. Βασιάδης άλλαξε με τον Βεσλίνη στη γωνία και τον πήρε. Βασιάζει τώρα και πάλι. Αντιστάξει σε για 3 σε έστοχο από τον Χατζημαντουρίν. Λαμβάνει και τώρα τον Βεσιάδη. 31-39.
δύο φάγκους και ένα πληρωματική. Ο Ρόβλος φάγκος του Σέρτικς, Περγίδης, Άρτζι. Έκανε μια προσπάθεια, ξαναπήρε την μπάλα, κατέβασε αυτός. Προσιώπης δύσκολη προσπάθεια, είναι άστοχος. Ψηλά ο Δοντίδης για να πάρει το μικρό ριμπάντο, να πήγε σε λάθος χρόνο. Ο Διάντης. Βάζει Αλεξιάδης τώρα. Αλεξιάδης χθες στη γωνία πήγε να πιάσει την μπάλα, πήγε ο Ζωμάνης, θα κλέψει τελικά. Τίποτα από τα δύο δεν συνέβη, η μπάλα περνάει εκτός και είναι για τους πράσινους. Για τρεις είναι άστοχος. Υπήρχε ανάμεσα από τρεις παίκτες να πάρει το τελικό rebound από τον Τσιόμπη. Για τρεις άστοχος ο Βεργίδης παίρνει το rebound. Βεσιάδη. Ο Δημανουήλης για τρεις άστοχος. Συλλάς δύο παίκτες για το rebound. Καλώς ήρθες στην Ζαμάνη. Η Ζαμάνη έχει πέσει κάτω. Βεσιάδης τώρα εκεί πάσα. Ο Ζωπατελίδος παραλίγο να κλέψει την μπάλα. Κλέβει τελικά ο Άρτζι. Μπάλα θα περάσει εκτός. Θα να περάσει ένα αντίπαλο. Τρία δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των Τζαζ. Βεσιάδης πέρασε έναν, πέρασε δύο. Πέρασε ανάμεσα από άλλους δύο. Πολύ δύσκολο να φάει παραλίγο να μπει. Εργείται στο rebound. Μια προσπίση, Περγίδης. Περγίδης. Καλωσίδης. Περγίδης έκανε μια προσπίση, στέκει τελή για δύο, είναι άστοχος. Πολύ ψηλά θα πάρει το εξωτερικό rebound. Η Ρωμάνης αλλά έχει πατήσει τη γραμμή σήμερα να το στρέψει, όχι. Όχι, δεν έχει πατήσει, δεν έχει πατήσει. Δεν έχει συνεχίσει κανονικά, Άρτζι. Για τρεις, έστοχος. 34-39, μία ακόμα τρίποντη βόμβα στο παιχνίδι στην τέταρτη περίοδο. Δεν πάτησα, είχε κανονικά τρεις φορές. Είχε δίκιο. Ζιάδης. Ζιάδης από την κορυφή στη γωνία. Ο Ντεμανουήλ, νούμερο 15. Ζιάδης για τρεις, άστοχος, Άρτζι το rebound. Άρτζι για το τρέξιμο χωρίς φάουλ, ο Αλεξιάδης έκλεψε. Ζιάδης. Αλεξιάδης τώρα. Ρίζερ πάσα πήγε να βγάλει μέσα στο γέτα στον Παντελίδα. Βεργίδης είναι εκεί πέρα και τους χάλασε τα σχέδια. Θα δείξω ένας εκτός. Ξηράδης. Από τη γωνία. Θέλει μια προσπίση. Δημονουήλ. Κυρίως είναι άστοχος. Ο ίδιος έχει δυσκό rebound. Γυρίσει απέναντι στις βλιγάδες. Δεν του παίρνει ρακέτα. Είναι άστοχος. Παρασίδης. Δευτέρα 7 λεπτό. Άρτζι. Είναι μια προσπίση που πάει μέσα. Προσέμπης. Στα 12. Άρτζι βγήκε στην πολλή. Ξέρε καλαζίδης. Έκανε μια προσπίση. Παίρνει το σκρίνο από τον Βεργίδη. Προσέμπης. Διονύο Μουζαμάνης έκανε μια προσπίση και αυτό στα 2 δευτερόλεπτα. Πάμε και δείξει για δύο βολές. Είμαι ο Φιάδη. Με time-out 6.35 τη λήξη. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε στρέψει λοιπόν επί το time-out. Είχαμε μείνει στο σημείο στο οποίο εκτελεί βολές ο Γουζαμάνης λαμβάνοντας τελευταί και πηγαίνοντας μέχρι μέσα και διαζήτητος το φάουλ από τον Παπιάδη. Έστωχος είναι στην επόμενη και πρώτη ασφάλιση. Πράγματι έστωχος στη δεύτερη. Βρίσκοντας λίγο ακόμα τη διαφορά, 35-39. Διάδης.
Για να δούμε ποια ομάδα θα καταφέρει να κάνει το step up και να πάρει την πρώτη νίκη στην development για τη σεζόν 2024-2025. Μπάλα μέσα στο παρκέ από άλλο γήπεδο στις 3 και είναι έφοβος τώρα το αντιλήφθη σαν η Refs. Πρέπει, οπα. Ας, πολλά έκανε αυτό, οκ. Okay. Πάρτζι. Κάνει προσεγγίση στην γραφή. Καλώς ήρθες και πάλι. Τουργίδης. Στουτια 3. Σάστοχος. Χόρη πάλι με την αμένη κόβη και πολύ σκληρά φάουλε τα αερίως. Στήζει καλοπαιχνίδι. Χαμηλό σκορ. Για γερά νεύρα, γερά στο βάθια και γερά μουσκουλά. Παρισάκης έχει πιωθεί με ένα ακόμα φάουλ. Βουδομάνης στις βολές μέρος δεύτερο, στα πρόσφατα δρόμενα. Εδώ στην πρώτη. Άνθρωπος στη δεύτερη, λάθος πάρει ο Βεργίνης στο rebound. Θετικό. Είναι για δευτερόλεπτα, άρχιζει με την πάσα στη γωνία ο Βεργίνης. Στην για τρεις, έστωχο τον Μουσιώπη. Για τρεις, έτσι και αυτός! Σε ένα παιχνίδι που έχουν πει τόσο λίγοι πόντι, back to back τρίποντο. Τρίποντα, από τη μία και από την άλλη πλευρά αντίστοιχα. Ένα στην ένα, καλώς ήδη. Άρχισε και πάλι, από αυτόν πήρε και αυτόν έδωσε και από αυτόν ξανά πήρε. Τα 10 δευτερόλεπτα πάει μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια κάτω από το ταμπλό. Στο κάτω μέρος του ταμπλό χτύπησε Μαφιάδης. Κράτης Λέιζερ πάσα πήγε να βγάλει μέσα στη ροζιά και μείνει ξεχασμένος παραλίγο. Ο Βαρισάκης τον έχει πέρασει, έκλεψε ο Άρτζι τώρα δύσκολη προσπάθεια. Τις παίκτες έβαλαν πάσες. Δεν πήγε καλά και όμως. Έκανε μια προσκλήση, πάει μέχρι μέσα στη μήνη. Ήρθε και πήρε. Ευχαριστώ και Αλέξτρο, έχει δείξει φάουλ. Ο Φιάλης σε πια 3, σάστοχος, αμυντικό rebound. Από τον Άρτζη, ο οποίος θέλει να τρέξει. Από τη γωνία μου, εδώ πλέον. Αλλά δεν πάρει την πρώτη πράξη, θα πάρει σε δεύτερη. Με τον χρόνο θέλει να αποστάρει, ωραία πάση με τον Μάνι και ο οποίος θα κοστίσει, αλλά με φάουλ από τον Μαφιάδη. Και είναι και πάλι για δύο βολές. Ένα πέντε πραγματικά. Θέλεις να κάνει μόλις το τέταρτο φάουλ έχει μια πράξη. Μια πράξη. Αυτή μιλάμε για τι εγκλήμα. Δολοφονία πρώτου βαθμού, ας πούμε. Τέλος πάντων. Άνθρωπος του Βουδομάνης. Άνθρωπος δεύτερη, πολύ ψηλά. Εδώ το σκόπο του Βαρκέ, πέφτε. Είναι αφαιρείς το σύμβελ. Κάποιος περνάει εντός, Βεργίνης κάθεται στον πάγκο, Βεργίνης τρέχει. Θα καταλάβει και υδρογόνο, δύο οξυγόνο, Καρτζάκης.
Δούλια. Και το βλέπουμε να πιέζει τέλο πάντων ο Παπαδόπουλο. Καλό πα στην Τζέιμι, πάρα πάει σε όλου του παίκτε και στην τρίτη συμπαράταξη αυτή τη στιγμή. Την Τζάζ. Τώρα έχει περάσει εκτό. Τρεις από τα πέντε παραφορά είναι άστοχος ο Ελκιάδης Ρεκάλ, Πάσπα και θα περάσει κάπου μόνο εκτός έτσι πέσει τον Ραμποντίο εκπάλους του όλα καλά ωραία σκηνίδα στον αντίπαλη τον εκπέμπεσε και έχουν να χωρίσουμε άλλωστε άνθρωποι είμαστε όλοι. Άρδης την επαναφορά, ο Ρόπλος Μεχάλη Καμπίνη είναι άστοχος, θα σπρώξει την μπάλα εκεί που είναι στην παίκτη του ο Άρδης. Θα σπρώξει τώρα άστοχο τον Ιθιώτη Μεχάλη. Μεχάλης παίρνει σούρ στο βρίκι για 3 και είναι έστοχος 40-45. Ρόπλος Άντζι. Στην κοινωνία από τον Ρόπλος. Ζωμάνης. Πάλι Ελκιάδης. Βασίδης. Βασίδης και πάλι στα 8 δευτερόλεπτα. Θα προτείνει για 3 φολές και πάλι από τον Τρίγια. Δεύτερη φορά που δίνουν τέτοιο φαουλ. Στην πρώτη μήχρονο με τον Ροζίνι. Το δεύτερο τώρα με τον Τρίγια. Ψάξει πολύ το ενιαίο τρίποδο, το άμεσο η Τζαζ. Τζαζ. Τζιάδης, πάλι στο Τζαζ, στα σπάσα, το κλειδί πάει μέχρι μέσα. Τζιάδης, ενδεχομένως θα το έπαιρνε αν έφτανε την μπάλα. Το Εμμανουήλ του πάλι 6 δευτερόλεπτα, στην άλλη γωνία τώρα. Εμμανουήλ. Τζιάδης, πήγαινε μια προσοχή, πάει μέχρι μέσα στα 2 δευτερόλεπτα, θα πετάξει την μπάλα και θα ευστοχίσει. 42-47. Άρτζι. Με τη μέσα δύσκολη προσπάθεια από τον Παπαθιό που μπάλα θα περάσει εκτός. Καλωσίδης, 12 δευτερόλεπτα της Celtics. Λάθος πάσα, θα υπάρξει παράβαση μπρος πίσω από τον Παπαδόπουλο, αλλαγή κατοχής. Τι άλλη φορά, ο Εμμανουήλ. Πήρε από τον Περσάκη, άρχισε με τη γωνία με τον Παπιάδη. Ο Εμμανουήλ θα είναι στη μέσα, πήγε να βγάλει μια πάσα στη γωνία στον μόνο που την πήρε στην περίμετρο την μπάλα. Σε αυτή την επίθεση των Τζαζ. Ο Περσάκης έκανε μια μικρή προσπίση, το σκέφτηκε ενδεχομένως την δώσει την πάσα στην περιοχή. Στην επαναφορά, ο Τιάδης. Ο Τιάδης δεν θα πάρει, θα πάρει ο Τούλιας σε ένα μακρινό δίποντο. Είναι άστοχος, Βεργίδης ψηλά θα διώξει την μπάλα, θα σπρώξει πάνω εκεί που είναι η παίκτης του. Τώρα του Καμάνης παίκτη μέσα, αφήνει την μπάλα του καλά, την ταχύτητα εκτελεσμένος συνδυασμός από τους Celtics. Στέλνει λίγο πιο κοντά στη διαφορά, 44-47. Ο Τιάδης τώρα επισήμως, crunch time. Στο κλειστό του Έρντογκ, 2 τελευταία λεπτά. Ο Εμμανουήλ.
για τρεις. Είναι άστοχος, θα σπρώξει την μπάλα ο Αλεξιάδης. Εκεί που είναι ο Μαντελίδας. Αυτό ήταν, είναι μαχαιριά στην καρδιά των Celtics, ο οποίος είναι πίσω με 5 πόντους, 1.48 από την λήξη της κανονικής περίοδου, εν πάση περιπτώσει. Ως παραλίγο πάσα του Βεργίδη, συγκράτησε την μπάλα ο Βίτας. Πήρε την μπάλα από τον Θαβασιώπη. Εάν σκοράρουν καλά φιλτός παιδιά σε εδώ πέρα, Ζάζ, τα πράγματα γίνονται πάρα πάρα πολύ δύσκολα για τους Celtics. Ο Δόπλος βγαίνει, δεν είναι πρώτη φορά ούτε δεύτερη που βγαίνει το συμφιλτικό, ούτε τρίτη είναι ζαζό. Ο Τελίδας απέναντι στον Μεργίδη. Ο Τελίδας θα γυρίσει, βγαίνει να βγάλει μια πάσα, βγήκε η άμυνα, δεν πήρε ο Παθιάδης εκεί που θα ήταν ελεύθερος αν έπαιρνε. Μέχρι μέσα θα χάσει, είναι η σειρά του Παπαδόπουλου να πέσει κάτω, κάνοντας την μπάλα. Ο Μονουήλ, 3-1-2-2, περίμεχνη η πάσα, ξαναπήρε από τον Δουλειά. Μονουήλ. Γκράβης, πάλι θα γίνει ο Νουίλ στα 1 λεπτό ακόμα. Έχει το Παθιάδη, λάθος πάσα, τώρα έχει βγει στο ανοιχτό γήπεδο, έχει πέσει κάτω. Και δείξει το φάουλ από τον Αλεξιάδη ο Βεδόπουλος. Δεν είναι βολές, συμπληρωμένα ομαδικά εδώ και ώρα για τους Τζαζ. Βολές. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ζευγάρι ελεύθερων βολών. Κάθε πόντος, κάθε κατοχή, κάθε λεπτομέρεια είναι πολύτιμη για τους Celtics αυτή τη στιγμή. Άστοχος στην πρώτη, Έλμπορ. Ο Παπαδόπουλος. Άστοχος στη δεύτερη, κόρη μπάντα όμως από τον Ζωμάρι, ο οποίος θα γυρίσει. Παραδείγω καλά την κεφάλι. Ένα reset στις βολές για τον Ζωμάρι αυτή τη φορά. Κίνησαν ούτε 3 δευτερόλεπτα, 2,1. Για δύο πόντους. 46-49. Έχουμε φάουλ, ο Ευεργίδης έχει δίκιο. Έχουν δύο φάουλ εδώ στην Celtics. Θα λύνουν να χαθεί η μπάλα. Κερδίου Χατζημανουήλ. 23 δευτερόλεπτα. Μπορούν να κάνουν φάουλ. Πρέπει τακτικά να κάνουν φάουλ οι Celtics. Ο χρόνος περνάει. Ο χρόνος κυλάει. Δεν κυλάει εναντίον τους. Τζαζ. Τώρα θα κερδίσει το φάουλ. Ο Δίδες πάει να το βέρα στη γραμμή. Τώρα φτάνουν και οι κουβάγες και αυτές έτοιμες για την πρεμιέρα τους. Μαντελίδας, φόλ και πάλι το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι Celtics με τον Βεργίδη αυτή τη φορά. Βέβαια στην παραφορά, πλήρω κλέψιμο, ο Ζαμάνης παραλίγο να το κάνει, η μπάλα περνάει εκτός και είναι πάλι για τους Jazz. 46-49. 14,5 ακόμα. 0,5 ακόμα, ωραίο για τη λήξη. Δουλειάς, θα το κλέψιμο για το φάουλ. Για λεφία για το φάουλ ο Παπαδόπουλος στον Δουλειά, 13,4. Απομένουν. Ποιος είναι άστοχος στην πρώτη.
Το Μάνης και Βεργίδης που μπορούν να διεκδικήσουν το rebound, το αμυντικό σε περίπτωση της προσθετής της δουλειάς. Έστωχος, παρ' αυτά Μαξιλαράκη, 4 πόντων σε time out, μου καλέσει το πιο πολύ λογικό. Οι Celtics, όχι foul, φώναξε ο Αλεξιάδης, επιστρέφουμε σε περίπου ένα λεπτό. 13,4 για τη λήξη, για να δούμε τι θα ψάξουν να βρουν οι Celtics, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μία ακόμα φορά στην Αμέριξη, στην οποία έχουν μπει 96 πόντοι συνολικά. Οι Celtics έχουν από αυτό που συνειδητοποιούνται, το έφτιαξαν time out στο έτερο μισό. Θα κοιτούν να παραφέρουν την μπάλα σε μόνο. Ντόμπλος, Άρτη, για να δούμε, χρειάζεται κάτι ειδικό τώρα, ένα θαύμα μπασκετικό που έχουν οι Celtics. Για 3, άστοχος ο Βεργίνης, αμυντικό rebound από τον Αλεξιάδη, 4 δευτερόλεπτα, φάουλ από τον Άρτη. Στην γραμμή ο Δούγιας με 3,6 να απομένουν. Κύριε στις βολές. Άστοχο στην πρώτη, κρίσιμα τη έχει πια. Στο 46-51 διαφορά πάει στους 5 πόντους και μια μακρινή πάσα η οποία θα φτάσει εκτός. Θα πάρει ο Παπαδόπουλος. Έτσι από την ήττα απέναντι στους leftovers στην Jazz καταφέρνουν να κερδίσουν με θριαμβευτική νίκη τους Celtics, καταφέροντας να επανέλθουν από την ψήφια διαφορά, υπερκαλύπτοντας την από την πρώτη και όλες περίοδος για 3. Άστοχος ο Άρντι, τελικό σκορ 47-51. Χαμηλό σκορ, είδαμε πολύ physical παιχνίδι που παίκτες να φορτώνονται με foul. Σε ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά δεν είχε και πολλούς παίκτες η κάθε ομάδα. Κάπου εδώ πέρα ολοκληρώνουμε την συγκεκριμένη μας μετάδοση. Ιδιαίτερο παιχνίδι για την πρεμιέρα των δύο ομάδων. Επιστρέφουμε με κάποια άλλη μετάδοση. Ακολουθεί το παιχνίδι μεταξύ Γιουγκοπλάστικα, γιατί εμφανίζονται έπειτα από το χειμερινό, δεν τους είδαμε στο καλοκαιρινό. Και το ντεμπούτο φυσικά των Κουκουβάγιος BC στην development. Δεν διόμουν τη συνέχεια να έχει όλοι καλά. Γεια σας!